Κυρίε και κύριοι, καλώ σα απόγευμα. Βελτιώνεται ο καιρό σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, δηλαδή τι τοπικέ βροχέ οι οποίε περιορίζονται στα ανατολικά και νότια και σταματούν. Ενώ παράλληλα, βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι η ψύχρα και ο τοπικό παγετό, κυρίω στην υπηρετική χώρα και βέβαια περισσότερο στη βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο σύστημα να μα επηρεάζει. Όπω μπορούμε να δούμε και βέβαια στον σχετικό χάρτη, παρατηρούμε ότι επεκτείνεται προ την περιοχή μα ο αντικυλώνα από τη Βορειοδυτική Ευρώπη προς τη Μεσόγειο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα έχουμε γενικά βελτίωση του καιρού, θα σταματήσουν οι βροχές στα ανατολικά, όμως παράλληλα μεταφέρονται ψυχρότερες αίριες μάζες από την Κεντρική Ευρώπη, η οποία όπως μπορούμε να δούμε βέβαια και στην επόμενη κάρτα, Πλήδεται από κύμα ψύχου ήδη από τι προηγούμενε ημέρε και αυτέ οι ψυχρέ αίρε μάζε από τα Βόρεια Βαλκάνια μεταφέρονται στη χώρα μα, χωρί όμω να είναι και ιδιαίτερα, θα έλεγα, Πολύ χαμηλέ οι θερμοκρασίε. Απλώ σε κάποιε ορεινέ περιοχέ όπου θα εκδοθούν κάποια φαινόμενα, ίσω έχουμε και κάποιε ασθενεί κατά κανόνα χενοπτώσει. Αν δούμε εδώ στην, στην επόμενη κάρτα, παρατηρούμε ότι παραμένει μεν κάποια παροδική συννεφιά στα ανατολικά και τα νότια. Επηρεάζεται κυρίω η περιοχή τη Κρήτη με κάποιε τοπικέ βροχέ. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά βελτιωμένο καιρό, αλλά θερμοκρασίε. Μέγιστε γύρω στου 12 με 14 βαθμού κατά κανόνα στην υπηρετική χώρα και βεβαίω αρκετά χαμηλέ στι ελάχιστε τιμέ. Μπορούμε να παρατηρήσουμε στην επόμενη κάρτα ότι στη βόρεια Ελλάδα η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι κατά μέσο όρο γύρω στον 1 βαθμό, κάτω από το 0 και το μεσημέρι η μέγιστη στου 9 βαθμού. Όμω στα βορειοδυτικά, δηλαδή σε περιοχέ όπω η Φλόρινα, η Κοζάνη. Η Καστοριά, η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν γύρω στου μείον 5 με μείον 6 βαθμού, αρκετή παγωνιά εκεί. Και βεβαίω και στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Ιόνιο, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι στου 2 περίπου βαθμού, η μέγιστη στου 14 βαθμού Κελσίου. Πιο μαλακό ο καιρό στα νησιά του Αιγαίου, με τη μέγιστη θερμοκρασία στου 14 με 16 περίπου βαθμού, και θα υπάρχει κάποια τοπική συνεφιά και όπω είπαμε, λίγε τοπικέ βροχέ στι νότιε κυκλάδε και κυρίω στην περιοχή τη Κρήτη. Τώρα, κατά τα άλλα στην Αττική, θα έχουμε λίγε νεφώσει και αρκετή ηλιοφάνεια, λίγο παροδικά αυξημένε νεφώσει προ τι μεσοπεριανέ κυρίω ώρε. Ε, η θερμοκρασία πάντω θα πέσει κι άλλο, δεν θα ξεπεράσει του 12 βαθμού Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοδυτικοί στα 4 με 5 και στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικέ νεφώσει, μέγιστη θερμοκρασία του 9 βαθμού και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 και πρόσχερα έω 6 μποφόρ. Αν δούμε τώρα τη γενική εικόνα για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα, μέγιστε θερμοκρασίε γύρω στου 8 με 10 περίπου βαθμού Κελσίου, οι ελάχιστε μεταξύ 1 και 3 περίπου βαθμών, ηλιοφάνεια και λίγε μόνο τοπικέ νεφώσει κατά διαστήματα. Ίδια περίπου κατάσταση και για τα δυτικά, βέβαια η θερμοκρασία λίγο υψηλότερη, στου 11 με 12 βαθμού. Στα νότια θα φτάσουμε του 15 βαθμού Κελσίου και θα εκδοθούν κάποιε τοπικέ βροχέ, όπω είπαμε, στην περιοχή τη Κρήτη. Βλέπουμε στο Ηράκλειο, μέγιστη θερμοκρασία 15 βαθμοί και κάποιε τοπικέ Βροχές. Τώρα για την προοπτική του καιρού. Θα έχουμε αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο με βροχέ κυρίω στα δυτικά τμήματα τη χώρα. Οι νοτιάδε θα αρχίσουν να επικρατούν από την Παρασκευή και κυρίω προ το τέλο τη εβδομάδα και θα έχουμε παγετό μέχρι την Πέμπτη στα υπηρετικά και άνοδο τη θερμοκρασία από την Παρασκευή και μετά. Α δούμε λοιπόν αυτέ τι κάρτε αναλυτικά. Παρατηρούμε ότι την Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Κάποιε λίγε τοπικέ νεφόρε θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα νότια. Οι βορειάδε δεν θα ξεπερνούν τα έξι μποφόρ και οι μέγιστε θερμοκρασίε θα είναι γύρω στου 13 με 15 περίπου βαθμού. Αν πάμε στην Παρασκευή, δεν θα έχουμε κάποια σημαντική αλλαγή. Γυρίζει όμω σιγά σιγά ο καιρό προ το νοτιά, δηλαδή αρχίζουν να επικρατούν δυτικοί άνεμοι. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ελαφρώ να ανέβουν οι ελάχιστε θερμοκρασίες και οι μέγιστες να βρεθούν γύρω στους 15 με 16 περίπου βαθμούς. Παράλληλα όμως την Παρασκευή παρατηρούμε να πλησιάζει και να έρχεται αυτό το χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας να κινείται προς τη χώρα μας. Αν πάμε βέβαια στο Σάββατο θα παρατηρήσουμε ότι όλο αυτό το σύστημα πλέον οργανώνεται στα νότια τμήματα της Αδριατικής, θα δώσει αρκετές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, κινούμενο βέβαια βόρειο-ανατολικά θα επηρεάσει την υπόλοιπη βόρεια χώρα αυτό θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώ επίση και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στι υπόλοιπε περιοχέ δεν προβλέπονται βροχέ, απλώ θα έχουμε νοτιάδε. Περισσότερο ενισχυμένο τοπικά θα φτάνουν και τα επτά κυρίως κυρίω στη δυτική χώρα. Ε, αν δούμε τώρα το επόμενο τρίμηνο στην Αττική, θα έχουμε ηλιοφάνεια την Πέμπτη, η θερ... μέγιστη θερμοκρασία του 15 βαθμού, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία δεν αλλάζει, απλώ θα έχουμε κάπω πιο αυξημένη συννεφιά το ερχόμενο Σάββατο με νοτιοδυτικού ανέμου έω 4 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία του 15 βαθμού. Περίπου ανάλογη κατάσταση και ε, στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, δηλαδή από του 11 βαθμού την Πέμπτη θα πάμε στου 12 βαθμού Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και η άνεμη θα είναι μεταβλητή στα 3 με 4 βοφόρ. Να περάσουμε τώρα στην ενότητα με τι κάρτε ε, επαρχιακών πόλεων και αγροτικών περιοχών. Να πάμε στην Καλαμπάκα. Γενικώ θα πρέπει να πούμε ότι εκεί το κύριο χαρακτηριστικό, όπω και στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα, θα είναι ο παγετό. Δηλαδή θα έχουμε, αρκε... έχουμε χαμηλέ θερμοκρασίε, όχι βέβαια κάτω του μηδενό, αλλά θα είμαστε κοντά στο μηδέν, μεταξύ δηλαδή ενό και δύο βαθμών η ελάχιστη θερμοκρασία. Οι μέγιστε γύρω στου 11 με 12 βαθμού και κάποια μόνο τοπική συννεφιά χωρί βροχέ. Να πάμε σε μια άλλη περιοχή. Να πάμε στο Λεωνίδιο, στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί θα έχει αρκετή ψύχρα, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στου 13 με 14 βαθμού, με νοτιοδυτικού ανέμου από την Παρασκευή και μετά, που θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι το Σάββατο, τοπικά θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Και σε μια νησιωτική περιοχή, να πάμε στην Κάσο, όπου ο καιρό θα είναι σχεδόν έθριο στι επόμενε ημέρε, θερμοκρασία στου 13 με 14 βαθμού, και εκεί η βαθμία θα επικρατήσουν νοτιοδυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ. Και να κλείσουμε με τι αγροτικέ προειδοποιήσει από το Περιφερειακό Κέντρο τη Θεσσαλονίκη, όπου δίνονται χρηστικέ πληροφορίε για τα πυρηνόκαρπα και τι ασθένειε οι οποίε τα επηρεάζουν. Περισσότερε πληροφορίε στο minagreek.gr. Ε, και επίση να σα θυμίσω ότι αν τύχει και χάσετε αυτή την εκπομπή του καιρού, τώρα λίγο μετά τι 6 παρατέταρτο, μπορείτε να την δείτε και από το web TV τη προσωπική μου ιστοσελίδα από το κολυδά.gr. Αυτά από μένα κυρίε και κύριοι. Εύχομαι σε όλου ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σα.